Χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή προς εκκλησιασμών, ένα κύκλο εκπομπών που φιλοξενεί προσωπικότητες της εκκλησίας, των τεχνών και των γραμμάτων, προσκεκλημένος ο φιλόλογος και ποιητής κ. Διονύσης Καρατζάς, Έλλην πατρεύς, ο οποίος είναι πια και διεθνής αφού η ποιητική γλώσσα δεν γνωρίζει σύνορα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε στο Λίχνο, κύριε Καρατζά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι λίγο ασυμβίβαστη η ιδιότητα του φιλολόγου με αυτή του ποιητού, αλλά βέβαια την ιδιότητα του ποιητού σας την αποδίδουμε εμείς, δεν την αποδίδετε εσείς τον εαυτό σας, φαντάζομαι. Έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασυμβίβαστα, γιατί... Γιατί πολλές φορές οι φιλόλογοι, επειδή έχουν αυτή την έγνοια των λέξεων από πλευράς τριβής, δεν τους απασχολεί γενικότερα στη ζωή τους μετά. Ναι. Αλλά αν πάμε ανάποδα, ναι, επικαλούμενος τη φιλολογική μου ιδιότητα, θα έλεγα φιλόλογος σημαίνει αυτός που αγαπάει το λόγο, οπότε το πρόβλημα εντατοπίζεται στο τι είναι λόγος. Πολύ ωραία. Και λόγος δεν είναι τα λόγια. Βέβαια, η κάθε λέξη στο γλωσσικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται αποκτά πολλές αποχρώσεις νοηματικές. Έτσι ο λόγος, βέβαια αν το δούμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, σημαίνει Θεός, έτσι, εναρχήν ο λόγος κτλ. Αλλά εμείς αν το δούμε στην κοσμική γλώσσα, λόγος είναι μια ισχυρά εκφρασμένη σκέψη. Δηλαδή είναι ταυτόχρονα και πνευματική ποιότητα και λεκτική δυνατότητα και εκδοχή. Επομένως, εφόσον η ποίηση έχει ως όργανο και ως μέσο την γλώσσα, με την επεξεργασία και αυτή τη γοητεία του παιχνιδιού των λέξεων, έχει άμεση σχέση με τη φιλολογία. Δηλαδή, φιλόλογος δεν είναι ο τυπικά έχων κάποια προσόντα για να μπορεί να επεξεργαστεί ένα αρχαίο κείμενο. Είναι αυτός που αγαπάει το λόγο, έτσι, για να παίξουμε λίγο με τις λέξεις. Πολύ ωραία το λέτε. Οπότε, τρόπον την αποκαθαίρεται την έννοια του φιλολόγου. Πρέπει. Γιατί τα παιδιά, ας πούμε, στο σχολείο πολλές φορές βλέπουν τον φιλόλογο ως έναν δυνάστη, ας πούμε, ο οποίος πρέπει να τους μάθει αναγκαστικά την ελληνική γλώσσα. Και δεν ξέρω, η δική σας εμπειρία από το σχολείο είναι ποια. Δηλαδή, διδάσκεται πόσα χρόνια ως εκπαιδευτικός? Έχω 22 χρόνια. Πάρα πολλά. Διδάσκω, αρκετά. 22 χρόνια είναι αρκετά. Αρκετά. Αλλά να προσθέσω κάτι, ναι, ίσως βοηθήσει την κουβέντα, ότι δεν είναι μόνο ότι έχει φθαρεί η λέξη και μέσα από τις εμπειρίες των μαθητών στο σχολείο, αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο θα έχετε ακούσει πολλές φορές που χρησιμοποιούμε τη λέξη για κάτι ασήμαντο. Λέμε φιλολογίες είναι αυτά. Υποτιμητικά. Πιστεύω έτσι. Χρησιμοποιούμε το όρο υποτιμητικά. Ναι, ότι είναι κάτι περιττό, κάτι που δεν είναι. Τουναντίον δείχνει κάτι πολύ βαθύ. Αλλά θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω έτσι μία αναφορά στο ότι οι πιο ουσιαστικές έννοιες και λέξεις, ανάλογα με τις εποχές, υφίστανται και τη μεγαλύτερη φθορά. Από τις γνωστές έννοιες, δημοκρατία κλπ. Γιατί έχουν άμεση σχέση με την πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου. Επομένως, όταν η χρήση τέτοιων λέξεων γίνεται από ανθρώπους που δεν έχουν πνευματικό υπόστρωμα και υπόβαθρο, σαφώς παρεκκλίνουν νοηματικά και έτσι δημιουργείται η σύγχυση. Αναφέρω παραδειγματικά για τη λέξη κουλτούρα και όλα αυτά που δεν είναι ίσως της ώρας να αναφερθούμε σε αυτές. Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί αναδεικνύεται με την παρατήρηση αυτή το θέμα της πλαστικότητας της ελληνικής γλώσσας. Έτσι. Γιατί υπάρχει αυτή η απεριόριστη δυνατότητα να αναρρυθμιστεί κάθε φορά η λέξη στο πέρασμα του ελληνισμού στη διαχρονία του. Μα και σε όλες τις μορφές. Ακριβώς. Αυτό κάνει ποίηση. Προσπαθεί να ανιχνεύσει και να αποκαλύψει την αθωότητα της γλώσσας και τη γενικότητα του ανθρώπου, αφού η γλώσσα είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Και επομένως, δηλαδή σήμερα παρουσιαζόμαστε ως φθαρμένοι, γλωσσικά το λέω αυτό, και δεν υπενήσουμε κινδυνολογίες για ξένες... Δηλαδή δεν είστε γλώσσα μίντορ. Όχι, πιστεύω ότι η γλώσσα εκφράζει την οντότητα αυτού που τη χρησιμοποιεί. Και βέβαια όταν λέμε γλώσσα δεν εννοούμε τις λέξεις, εννοούμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις λέξεις.
Και επομένως η κάθε μορφή τέχνης, αλλά πολύ περισσότερο η ποίηση, εφόσον μιλάμε για τις λέξεις, έχει αυτό το, και αυτό το σκοπό. Αναφέρθηκε ειδικότερα στην ποίηση, γιατί και οι άλλες τέχνες έχουν τη δική τους γλώσσα. Έτσι. Η ζωγραφική γλώσσα, τη γλώσσα των χρωμάτων, η μουσική, τη γλώσσα των ήχων. Εμείς τώρα μιλάμε για τη γλώσσα των λέξεων. Είχα παρακολουθήσει παλιότερα μια εκπομπή στην τηλεόραση, την ιδιωτική, όπου η Ηλιάνα Κανέλη είχε μείνει έκπληκτη όταν ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός είχε χρησιμοποιήσει ένα χωρίο που λέει «Της οικίας γνώμης αυτοκράτορ». Mm-hmm. Και η Κανέλη είπε ότι δεν υποψιπτευόμουν τη χρήση αυτής της λέξεως, το αυτοκράτορ που εννοούμε από το βασιλιά. Ενώ έχει μείνει της αυτοκυριαρχίας. Της αυτοκυριαρχίας. Και πια πολλές φορές υπάρχουν αυτές οι λέξεις και η χρήση τους μπροστά μας, αλλά εμείς, έχοντας άλλο περιεχόμενο στο μυαλό μας, δεν μπορούμε να το συνδέσουμε σωστά. Για να ενισχύσω αυτό που λέτε, θα πρόσθετα ότι ακριβώς η ομορφιά των λέξεων, ανάλογα με τη χρήση τους, δηλαδή η ομορφιά της γλώσσας εν τέλει, εξαρτάται από το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εντασσόμαστε. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι και στην θρησκεία μας έχουμε λέξεις, αρχαίες ελληνικές, αλλά δεν ενοχλεί καθόλου να τις μεταπλάσουμε δίνοντας το δικό μας περιεχόμενο. Το δικό μας περιεχόμενο. Α, πράγμα που έγινε στην ιστορία της χριστιανισμού. Ήδη ο τίτλος της εκπομπής μας τώρα που μιλάμε προς εκκλησιασμών, έτσι. Θαυμάσαι, για πείτε το. Έχω ένα πρόβλημα. Πολλοί τηλεθεατές με ρωτούν τι σημαίνει αυτός ο όρος. Για εξηγήστε το. Εγώ έτσι τώρα πρόχειρα αντιμετωπίζοντας, σαφώς βγαίνει από την εκκλησία που σημαίνει εκ καλό, δηλαδή προσκαλώ κάποιον να συζητήσω και έχουν εκκλησία του Δήμου. Και βεβαίως, που εκκλησιάζονται οι απόψεις. Ακριβώς, που δεν είναι απλώς μια ψυχρή τυπική διαδικασία συγκέντρωσης, αλλά μια διαδικασία μετάγγισης απόψεων και σκέψεων. Και σαφώς, αν δώσουμε το περιεχόμενο που δίνουμε σήμερα, δεν είναι τίποτα άλλο και η εκκλησία μας είναι αυτή η συγκέντρωση, βεβαίως με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και όλα αυτά, αλλά είναι καθαρά ελληνικές λέξεις και αυτή είναι η ομορφιά. Πολύ ωραία. Και αυτή, το έχω ξαναπεί, ότι αυτός ο όρος ανήκει στον μακαρίτη του Νίκο Γαβρίλη Πετζίκη, ο οποίος ακριβώς είχε την έγνοια αυτή των δοκιμίων του να είναι προς εκκλησιασμόν. Έτσι. Δηλαδή αυτό τον ενδιαφέρε κυρίως. Είναι πολύ ωραίο και πιστεύω ότι με την εκπομπή σας δίνετε αυτή την ευκαιρία να προσθεθούν πρόσωπα που μπορούν να προσφέρουν από διαφορετικές πλευρές σε ένα κεντρικό προβληματισμό μιας γενικότερης αφύπνισης σε έναν παρθομολογούμενο εφησυχασμό που ζούμε στις μέρες μας. Είναι λίγο φιλόδοξο αυτό, αλλά τουλάχιστον το πρόβλημά μου στις εκπομπές αυτές είναι λόγω της γενικότερης σύγχυσης να προκαλέσουμε την πρόκληση. Αυτό είναι. Δηλαδή αυτό μας ενδιαφέρει. Γιατί, είναι σημαντικό. Βέβαια, γιατί αν κινδυνολογούμε, φυσικά δεν κάνουμε τίποτα, εάν μυρολατρούμε επίσης δεν κάνουμε τίποτα, αλλά μπορούμε να προκαλέσουμε. Νομίζω ότι η πρόκληση είναι αναγκαία, γιατί διαφορετικά απλώς μεμσημυρούμε και η απόρριψη για μένα συνιστά παραίτηση. Μάλιστα. Δηλαδή το να απορρίπτουμε κάτι αποφεύγοντας να το αναλύσουμε είναι μια παραίτηση. Και αυτό δυστυχώς κάνουμε και εμείς οι καθηγητές, ή γενικότερα οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς κλπ. Δηλαδή προσπαθούμε να απαγορεύσουμε ή να απορρίψουμε μερικά πράγματα και γι' αυτό δεν είμαστε και πάντα πιστικοί προς αυτούς που τα λέμε, δηλαδή στους μαθητές ή στα παιδιά μας. Νομίζω θα πρέπει ακριβώς εκεί που δημιουργείται η πρόκληση να στεκόμαστε και να αναλύουμε και να επιχειρηματολογούμε. Αρχίσαμε την εκπομπή κάπως ανορθόδοξα, υπό την έννοια ότι δεν. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι αυτές οι εκπομπές δεν είναι βιογραφίες ανθρώπων, διότι στο κάτω-κάτω τα βιογραφικά σας όλων που έρχεστε εδώ είναι γνωστά ή δημοσιευμένα ή μπορούν να τα μάθουν. Φυσικά δεν έχουν καμία χρειά κουτσομπολίστικη αυτές οι εκπομπές που αφορούν σε διάφορες προσωπικότητες. Και το κυριότερο είναι αυτή η ελεύθερη έκφραση των απόψεων. Αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να μου πείτε έτσι δύο λόγια για τα παιδικά σας χρόνια, τότε που είχατε μια έτσι, λόγω και της γενικότερας περιραίουσας ατμόσφαιρας στην Πάτρα, μια πιο στενή σχέση με την Εκκλησία, η οποία αυτή πώς προσδιοριζόταν την εποχή εκείνη. Νομίζω όλοι οι παλιότεροι της σειράς μου έχουν σχεδόν τα ίδια βιώματα,
στο βαθμό που η κοινωνία ήταν κλειστή, οι ευκαιρίες ελάχιστες, δεν θέλω τώρα να παρελθοντολογώ, αλλά σίγουρα είναι γνωστό ότι ως μαθητές ζήσαμε και τα χρόνια της δικτατορίας, υπήρχε ένας περιορισμός άκαμπτος, μέχρι στις 7 το απόγευμα μετά δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε, φυσικά δεν υπήρχαν άλλοι χώροι εκτόνωσης ή ψυχαγωγίας, και επομένως είτε με ελεύθερη επιλογή, είτε σαν μια αναπόφευκτη επιλογή ψυχαγωγούμασταν στα εντευκτήρια της ξενικής εστίας, της ξενικής στέγης, δηλαδή των χριστιανικών οργανώσεων και της Εκκλησίας γενικότερα, που πιστεύω ότι χαλαρώναμε με τα διάφορα παιχνίδια, θυμάμαι το πικ-πονγκ τότε, παίζαμε και πρωτάθλημα. Παρεμοιώντας αυτό το πικ-πονγκ. Αλλά και βέβαια με τις επαφές και τις καθαρά φιλικές σχέσεις που μπορούσαν να δημιουργηθούν. Υπήρχε δηλαδή ένας χώρος στον οποίο μπορούσαν να αναπτυχθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις, έτσι? Ναι, νομίζω ότι ήταν σοβαρός χώρος και μετά με προέκταση, τις κατασκηνώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια αργότερα οι κοινωνίες αλλάζουν, άλλες απαιτήσεις, δεν ξέρω. Τώρα δεν μπορώ να παρακολουθήσω την πραγματικότητα, να δω κατά πόσον υπάρχει αυτή η ανταπόκριση. Έτσι πολύ λίγα ήθελα να... Το ότι αποστασιοποιηθήκατε από αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι σταδιακά προέκοπτε ο νου σας σε ατραπούς πιο ιδιωτικούς? Όχι, δεν μπορώ να κάνω βέβαια αξιολόγηση, απλά μεσολάβησε έπειτα η θητεία μου στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, αναπτύχθηκαν καινούργια ενδιαφέροντα, έβλεπα τα πράγματα διαφορετικά. Αυτό θέλω να πω. Με μια αμφισβήτηση, πολλές φορές γόνιμη αμφισβήτηση. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή υπήρχε το στοιχείο αυτό. Σαφώς. Και βεβαίως ο κάθε άνθρωπος καταλήγει έπειτα να είναι ενταγμένος εδώ ή εκεί ή όχι κτλ. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Όχι, γιατί όπως είπα ήταν μια αναγκαιότητα που ωστόσο μας έδωσε, μας άφησε στοιχεία κάποτε αρκετά ισχυρά θετικά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με κάποιες βάσεις τους προβληματισμούς που προέκυπταν στην εξέλιξη. Πολύ ωραία. Στην ποίηση πώς οδηγηθήκατε, δηλαδή όταν το 72 εκδίδεται την πρώτη σας ποιητική συλλογή και φαντάζομαι έτσι με πολύ συστολή, γιατί την εποχή εκείνη μια ποιητική συλλογή ήταν και λίγο έτσι ανίερο πράγμα, έτσι. Πώς οδηγηθήκατε σε αυτό το τόλμημα? Θα έλεγα ότι ήταν η δική μου επανάσταση με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως να γράφεις ποίηματα εκείνη την εποχή ήταν κάτι διαφορετικό και αρνητικό, και γι' αυτό οι πρώτες μου δημοσιεύσεις και σε ανθολογίες ήταν με ψευδόνυμο. Αλλά το 72, όπως μου θυμήσατε, ήταν η πρώτη μου έξοδος επώνυμη. Αλλά πάντα με αυτόν τον τρόπο της επανάστασης που ήθελα να δηλώσω μέσα από τις λέξεις. Ήταν η γενιά των χίπηδων, όλα αυτά τα πράγματα, τη ζήσαμε και προσπαθούσαμε κι εμείς να δείξουμε ότι υπάρχουμε και ότι μπορούμε να έχουμε ένα δικό μας λόγο. Εγώ προσπάθησα να τον εκφράσω μέσα από την ποίηση. Βέβαια, αυτά τα ποίηματα που βγήκαν τότε, όπως και 2-3 άλλες συλλογές περίπου μιας δεκαετίας, όχι ότι τις αποκηρύσω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν με εκφράζουν σαν ποιητικό προσανατολισμό, έτσι τουλάχιστον όπως τον θέλω να τον τώρα γυρίζω προς τα πίσω ή όπως τον χάραζα υποσυνείδητα μέσα από αυτά τα πρωτόλια, στο ονομάσουμε. Αυτό είναι νομίζω κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί έρχεται ο ποιητής και κάνει μια, πώς να το πω, βυθομέτρηση του εαυτού, του εαυτού, όχι μια αποτίμηση φιλολογικού περιεχομένου, και βγαίνει το συμπέρασμα ότι έχω αλλάξει αρκετά για να με εκφράζουν τα πρώτα. Νομίζω ότι είναι και πολύ φυσικό και στοιχείο υγείας, μπράβο, υγείας. Ακριβώς, δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε στάσιμοι, και αυτή η διαφορετικότητα και η αλλαγή είναι που συνιστά την ιστορία, αν το δούμε μακροσκοπικά.
Σε προσωπικό επίπεδο νομίζω ότι χρειάζεται κάθε άνθρωπος να αναπροσαρμόζεται, όχι με την έννοια του συμβιβασμού, αλλά με την έννοια οριοθέτησης νέων αφετηρίων, κρατώντας κάποια σταθερά, που αυτά και ως φιλολογική αντιμετώπιση τα ονομάζουμε αξίες, και βεβαίως δεν περιορίζομαι σε ποιότητα αξιών, δηλαδή να επιμερίσω και να πω θρησκευτικές, εκείνο τ' άλλο. Μιλάω γενικά αξίες. Yeah. Οι αξίες είναι σταθερά πράγματα που σου δίνουν όμως δυνατότητα αυτής αλλαγής του περιεχομένου, ώστε να μπορείς να παρακολουθείς μεν την εποχή, αλλά με μια κριτική στάση που νομίζω αυτό συνιστά την οριμότητα. Μάλιστα. Και αυτό πρέπει να είναι και μέλημα και της εκπαίδευσης, μια που αναφερθήκαμε στον χώρο που εργάζομαι, και γενικότερα και στα μέσα ενημέρωσης και σε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή να κάνουμε τον άνθρωπο όριμο να μπορεί να κρίνει, να αποφασίζει με υπευθυνότητα. Αυτό που λείπει σήμερα, γιατί απλώς παρακολουθούμε σήμερα, δεν αποφασίζουμε. Παίζω λίγο με τις λέξεις ακριβώς, δηλαδή δεν υπάρχει μετοχή, συμμετοχή. Υπάρχει απλώς παρακολούθηση. Παρακολουθούμε ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση, παρακολουθούμε κάτι άλλο. Παρακολουθούμε ακόμα και τη θεία λειτουργία. Ακριβώς. Δηλαδή και εκεί πια δεν μετέχουμε, και αυτό είναι το κριτήριο της άμβλυνσης κάποιων πραγμάτων και μέσα στην Εκκλησία. Αυτό δηλαδή είναι η παθητικότητα και κανενός είδους ενεργητικότητα. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό συνιστά τη ζωή. Η ζωή είναι κίνηση. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει κίνηση και κυριολεκτικά και μεταφορικά, κυριολεκτικά αν δεν υπάρχει κίνηση, είμαστε νεκροί σωματικά. Μεταφορικά εννοώ την κίνηση του πνεύματος. Σε ανθρώπινο επίπεδο, με τη σκέψη, με την καλλιέργεια, ώστε να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τα βαθύτητα των πραγμάτων. Αυτό που λέγατε είναι πάρα πολύ σπουδαίο και θα ήθελα να επιμείνω ελάχιστα, ότι αυτή η παθητική στάση που έχουμε μας έχει κάνει να βλέπουμε τα πράγματα εντελώς επιφανειακά. Και αυτό μας φέρνει πολλά δεινά. Δηλαδή από εκεί ξεκινάνε οι παρεξηγήσεις, τα λεγόμενα κουτσομπολιά, γιατί δεν πάμε πίσω από τα πράγματα. Και αυτή είναι και η ομορφιά της ζωής, η ανακάλυψη των πίσω πραγμάτων, των κρυφών πραγμάτων, που ακριβώς επειδή είναι πίσω προϋποθέτει μια διεισδυτική ικανότητα που δεν μπορεί να την έχουμε αν δεν είμαστε ενεργητικοί, κινητικοί και γενικότερα πλήρεις στο βαθμό που μπορεί. Αυτό που διδασκόμαστε στην Εκκλησία, αλλά νομίζω σε μεγάλο βαθμό το κάνει και η ποιήση, άσχετα από το θρησκευτικό περιεχόμενο, είναι ότι συνειδητοποιώντας ακριβώς τον κρυπτό της καρδίας άνθρωπο, δηλαδή τα φαινόμενα πέρα από τα φαινόμενα, αυτά που φαίνονται δηλαδή πέρα από την επιφάνεια, συνειδητοποιούμε αυτόματα και τη ματαιότητα των πραγμάτων. Οπότε αυτή η συνειδητοποίηση της ματαιότητας και του ρευστού και του πεπερασμένου μας δίδει μια άλλη αντιμετώπιση, μια άλλη οπτική γωνία για την αντιμετώπιση της ζωής. Δηλαδή του βασάνου που λέγεται ζωή πια, γιατί φτάνουμε σε μερικές περιπτώσεις όπου η ζωή είναι αβάσταχτη. Και αυτό δεν είναι λίγο, δεν πρέπει να το παρέλθουμε. Να παίξω λίγο με τη λέξη βάσανο, γιατί με προκαλέσατε. Η βάσανο στα αρχαία. Να παίξουμε με τη λέξη λίγο σήμερα. Η βάσανο στα αρχαία ήταν ένα εργαλείο επεξεργασίας χρυσού. Θαρώ πως θα ήταν κάτι σαν πρέσα, κάτι που πίεζε και καθάριζε το χρυσό. Επομένως η βάσανος έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Και γι' αυτό ακριβώς και το βασανίζω στα αρχαία είχε πολύ καλή έννοια. Βέβαια εμάς απέκτησε αρνητική, διότι δώσαμε άλλο περιεχόμενο στο βασανιστήριο. Τώρα να μην επιμείνω στην παρένθεση αυτή, αλλά να τονίσω ότι αυτό που μας βασανίζει, είτε αρνητικά με την έννοια το ότι δεν υποφέρουμε, είτε θετικά με την έννοια ότι σμιλεύουμε κάτι για να το φωτίσουμε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο αγώνας του ανθρώπου να νικήσει το χρόνο. Το είπα επειδή αναφερθήκα στη ματαιότητα. Πράγματι η ζωή είναι μέσα στην έννοια του χρόνου αφηρημένα μια στιγμή που δεν μπορώ να την προσδιορίσω, αλλά φυσικά θα είναι αμεληταία, ελάχιστη. Και ακριβώς ο άνθρωπος, στο βαθμό που συνειδητοποιεί αυτή τη ματαιότητα, προσπαθεί να την αντιμετωπίσει με έργα. Έτσι. Και εκεί ακριβώς δικαιολογείται όλη αυτή η προσπάθεια, η αναγώνια, αυτή η βασανιστική εκζήτηση. Ακριβώς. Να παλέψει να αφήσει κάτι.
Το κάτι αυτό βεβαίως έχει ένα ευρύ φάσμα, να αφήσουμε, και για τον καθένα διαφορετικές σημασίες. Να αφήσουμε τα παιδιά μας, να αφήσουμε το έργο μας, το υλικό, το πνευματικό, αρκεί πάντως να σταθούμε απέναντι στον χρόνο. Αυτό που μας φοβίζει με τη μορφή του θανάτου. Ναι, είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά που λέτε και μου δίνετε το ένασμα να σας ρωτήσω εάν εσείς ως ποιητής που κύριο μέλημά σας είναι να εξορκίσετε το χρόνο, εξακολουθείτε να αισθάνεστε και μετά την επιτυχία της όποιας ή την αποδοχή της όποιας ποιητικής σας συλλογής ή ακόμα και άλλων δοκιμίων σας, εξακολουθείτε να αισθάνεστε το ανεκπλήρωτο. Νομίζω ναι. Διότι δηλαδή, όλα αυτά. Ο ποιητής ολοκληρώνεται, φτάνει κάπου να ολοκληρώνεται. Δεν θα είναι ποιητής τότε, μάλλον. Σαφώς. Έτσι. Μα η ποίηση δεν έχει, και κάθε μορφή τέχνης δεν έχει ένα στατικό χαρακτήρα και θα ήταν πολύ αφελές και νομίζω ανόητο να νομίζουμε ότι επειδή τυπώσαμε ένα βιβλίο ή κάναμε κάτι άλλο, ότι ολοκληρωθήκαμε. Απλά είναι νήξεις που τόσο μας κεντρίζουν να προχωρήσουμε παραπάνω. Αυτό το λέω γιατί πράγματι ποιος μπορεί να εκτιμήσει ένα έργο και εν πάση περιπτώσει ποιος μπορεί να δεχθεί ότι έκανε κάτι σπουδαίο. Από τη στιγμή που το δέχεσαι, νομίζω ότι δεν έκανε στην ουσία τίποτα. Δεν το λέω από διάθεση σεμνότητας ή οτιδήποτε, αλλά από μια αναγνώριση πραγματικής αλήθειας. Λέγαμε προηγουμένως για ματαιότητες, για όλα αυτά τα πράγματα. Άρα ό,τι να κάνουμε είναι σταγόνες στον ωκεανό. Απλά έχουμε μια ανάσα ψυχής ότι κάναμε ένα βήμα παραπάνω. Μας δίνει μια δυνατότητα να δούμε πιο καθαρό ουρανό. Πώς λέμε με τα σπίτια, ανεβήκαμε έναν όροφο παραπάνω. Δεν πάβουμε όμως να είμαστε στηριγμένοι στη γη και να πάση στιγμή να κινδυνεύουμε να πέσουμε όπως θα πέσουμε έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή. Πολύ ωραία. Λίγο απεσιόδοξα τα λέμε, αλλά δεν πειράζει. Μ' αρέσει ότι. Εγώ δεν ξέρω, με το θάνατο έχω μια άλλη σχέση αισιοδοξίας. Όχι, δεν θέλω να φιλοσοφήσουμε. Απλά πιστεύω ότι ο θάνατος είναι μια απώλεια. Επομένως δεν είναι να υπενήσουμε μόνο τον φυσικό θάνατο που άφησε αλλά έτσι να αστεί αυτό, αλλά και το πνευματικό και οτιδήποτε. Χάνουμε κάτι που το κατέχουμε, ακόμα και υλικό, είναι μια μορφή θανάτου. Άρα ο θάνατος για μένα είναι μια δοκιμασία του ανθρώπου. Δηλαδή δοκιμάζεται. Βέβαια, αν το πάρουμε θρησκευτικά, πάμε σε άλλη δοκιμασία που μπορείτε να πείτε εσείς καλύτερα από μένα. Αλλά εγώ το λέω ότι στη ζωή ό,τι χάνουμε μας δοκιμάζει στο βαθμό της ανθρωποσύνης μας. Δηλαδή πόσο αντέχουμε, πόσο πραγματικά αγαπάμε αυτά που έχουμε, τους ανθρώπους που εκτιμούμε και φαίνεται, το λέει και ο λαός, ότι αν δεν χάσουμε την υγεία μας δεν την καταλαβαίνουμε. Αν θέλετε να πάμε κατευθείαν σε αυτό το λαϊκό για να σας δείξω σε ποιο βαθμό εννοώ ότι μας δοκιμάζει ο θάνατος, δηλαδή η απουσία, η απώλεια ενός πράγματος. Ναι. Το ανάμεσα νερό και μαύρο αποφασίζω κόκκινο έχει τέτοια αίσθηση. Δηλαδή, έτσι που το ακούω, ναι. Και βέβαια διαβάζοντας τα ποίηματα, σκέφτηκα ότι και το κόκκινο που αποφασίζετε είναι ο τίτλος μιας ποιητικής συλλογής. Αιματηρό. Είναι κάτι που δηλώνει απώλεια. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, κάτι όχι αισιόδοξο ιδιαίτερα. Θα επιμείνω ότι εγώ την αισιοδοξία τη βρίσκω μέσα από την αντίθεση. Πολύ και ωραία. Και εμένα μου αρέσει αυτός ο τρόπος προσέγγισης. Ο τίτλος της καινούργιας μου ποιητικής συλλογής που στους προσεχείς μήνες θα κυκλοφορήσει λέγεται Ανθοφορία της νύχτας. Πάλι παίζοντας με την αντίθεση. Πώς η νύχτα που με πρώτη ματιά παραπέμπει στο σκοτάδι και όλα αυτά, και παίζω με την αντίθεση του άνθους που δείχνει το φως, τη ζωή, την κίνηση που λέγαμε. Και πιστεύω ότι αυτά τα δύο είναι πολύ κοντά, η ζωή και ο θάνατος, και εκεί ακριβώς είναι η ομορφιά να ισορροπήσει κανείς. Και εγώ πιστεύω ότι η ποίηση, τουλάχιστον στην προσωπική μου περίπτωση, είναι ως ένα σημείο που ελέγχω την ισορροπία μου στη ζωή. Αν μπορώ δηλαδή να νιώθω καλά, με οποιοδήποτε περιεχόμενο βέβαια δίνω εγώ στο καλά, χωρίς να επισημειώνω ποιότητες απ' έξω αλλά από μέσα. Επειδή ένα σημαντικό στοιχείο της μοναχικής ζωής είναι η αγρυπνία και μάλιστα η αγρυπνία εννοούμε τη νύχτα κυρίως, έτσι όχι την υπόλοιπη μέρα, σκέφτομαι ότι η ανθοφορία της νύχτας μάλλον πρόκειται για μια ποιητική συλλογή επαγρυπνούσα, γρηγορούσα μάλλον, έτσι. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν το ξέρω το και το ναι. Έργο. Βέβαια, νομίζω ότι εκεί περιλαμβάνονται τα τελευταία σας ποίηματα, τα ναι, γενικότερα. Αυτά που μελοποιήθηκαν τελευταία από τον Μίκη Θεοδωράκη. Ναι.
Αλλά πριν περάσουμε σε αυτό και να μείνουμε στη συλλογή αυτή ακόμα, στο ανάμεσα νερό και μαύρο, αποφασίζω κόκκινο, λέτε σε ένα από τα ποίηματά σας, γι' αυτό παίρνω το δρόμο διαρκώς για την καρδιά μου, μόνος, μονάχος, μοναχός, μοναχικός. Δηλαδή, πια να χρησιμοποιείτε τέσσερα διαφορετικά ουσιαστικά για να δηλώσετε τη μοναξιά, είναι, μάλλον επίθετα, είναι, δεν είναι λίγο πράγμα. Γιατί το κάνετε? Καταρχήν, εντάσσετε στο παιχνίδι των λέξεων που συνηθίζω να λέω μέσα στα πλαίσια της ποίησης και αν προσέξετε ανεβαίνουν και οι συλλαβές σιγά σιγά. Μάλιστα. Δύο, τρεις, τέσσερις, για να δείξω την ποσότητα, αλλά κάποιος, έτσι επιπόλαια διαβάζοντας το στίχο, θα έμενε ακριβώς στην ποσότητα της μοναξιάς. Α, έτσι. Με αυτόν τον βομβαρδισμό των επιθέτων. Εγώ όμως, εξεπίτηδες, φορτίζω αυτό το κλίμα, γιατί πιστεύω ότι όταν ένα πράγμα το αναγνωρίζεις, μπορείς και το ξεπερνάς ταυτόχρονα. Πολύ ωραία. Επομένως, είναι μια πράξη ελευθερίας η αναγνώριση γενικά. Και νομίζω ότι είναι και... Η παραδοχή... Το να εντοπίσουμε το θέμα. Έτσι. Από εκεί ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Επομένως, όχι, μου έχει μείνει στο μυαλό αυτό που είπατε πριν για απεσιοδοξία και θέλω να το τονίσω, όχι για τίποτα άλλο, απλώς επειδή με γοητεύει σαν προβληματισμό ότι και από το χαρακτήρα μου αλλά και μέσα από τα γραφτά μου θέλω και να είμαι και να φαίνομαι αισιόδοξος, όσο και αν οι λέξεις ή το ποίημα σαν σύνολο μπορεί να παραπέμπει. Ακριβώς αυτή η παραπομπή για μένα λειτουργεί ως θύρα που οδηγεί στην ελευθερία. Εμένα αυτό που μου αρέσει είναι αυτό που κι εσείς παραδέχεστε, ότι υπάρχει το στοιχείο της αντίθεσης έντονο. Mm-hmm. Δηλαδή ένας άλλος στίχος λέει «χειροκροτώ την ήττα μου» Έτσι. «και σ' αγαπώ». Αλλά υπάρχει αυτή η έννοια, δηλαδή το να παραδεχθώ την ήττα μου ως άνθρωπος, έτσι, αμέσως σημαίνει ότι μπορώ να κενωθώ και να αγαπήσω τον άλλον. Τον άλλον με άλφα μικρό και άλφα κεφαλαίο. Βεβαίως. Μάλιστα και στην ιστορία πολλές επαιτίους που πανηγυρίζουμε και εορτάζουμε συνιστούν ήττες. Να θυμηθούμε το Μεσολόγιο, να θυμηθούμε ο Πύλης. Ελληνικό στοιχείο κατεξοχήν. Ακριβώς. Οι Έλληνες γιορτάζουν τις ήττες τους. Ναι, γιατί ακριβώς θέλουμε να δείξουμε πώς μέσα από αυτή την ήττα διασώζεται το θάρρος, η δύναμη, η ελευθερία. Το αδούλωτο φρόνημα των μεσολογητών, των σπαρδιατών, στις θερμοπύλες κλπ. Επομένως, επαληθεύω και με τα παραδείγματα που ανάφερα, αλλά και με την προσωπική μου κατάθεση μέσα την ποίηση, τουλάχιστον για να πείσω τον εαυτό μου, ότι η ζωή είναι ακριβώς αυτή η γοητεία της σύνθεσης αντιθέσεων. Εάν μείνουμε σε στεγανά ευχάριστο, δυσάρεστο, ευτυχία, δυστυχία και αποφεύγουμε το δεύτερο προφανώς τη δυστυχία και επιδιώκουμε το πρώτο, πράγμα που συμβαίνει κατά κόρο στη ζωή. Είναι γιατί είναι εύκολο. Στο σύγχρονο βίο. Προσπαθούν όλοι να διασκεδάσουν τα πράγματα. Είναι εύκολο και είναι επίπεδο και δεν έχει ενδιαφέρον. Η ομορφιά είναι ακριβώς σε αυτή τη σύνθεση που προϋποθέτει μεγάλη δύναμη ψυχής και εκγύμναση ευαισθησίας. Σε αυτή τη συνάφεια η Βεατρίκη γιατί είναι στην οδό 0, και όχι στην οδό 1, 2, 10. Η Βεατρίκη στην οδό 0 είναι ένα ποιητικό έργο σας, το οποίο μελοποίησε και ο Θεοδωράκης. Όχι, είναι το μουσικό έργο. Τα ποίηματα γραμμένο, του οποίου δηλαδή, έργου βέβαια του μουσικού είναι στο βιβλίο που αναφέρατε, στον άμεσο νερό και μαύρο που φαίνεται το κόκκινο. Ο τίτλος είναι του μουσικού έργου που δόθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη. Μάλιστα. Να μην αναφερθούμε βέβαια σε πολλά μυθολογικά. Η Βεατρίκη είναι, την ξέρω, το Δάντη και λοιπά, συμβολίζει εν πάση περιπτώσει το ουτοπικό όνειρο, την ουτοπία, τη χήμερα, και προφανώς για να δώσει ο Μίκης Θεοδωράκης αυτό το τίτλο θα ήθελε να τονίσει, ίσως είναι αυθαίρετη η ερμηνεία μου, αλλά έτσι με βολεύει και εμένα ποιητικά τουλάχιστον, ότι σήμερα είμαστε σε ένα βαθμό μηδέν από ουτοπία, δηλαδή έχουμε γίνει πάρα πολύ πρακτικοί τεχνοκράτες,
πραγματιστές. Αν θέλετε, έτσι, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω μια άλλη παρομοίωση που διαβάζαμε τα παιδικά μας χρόνια, το Δον Κιχώτη. Mm-hmm. Ο Δον Κιχώτης είναι ο ονειροπόλος, ο συνοδοιπόρος, το Σάντσο είναι ο λογικός, ο ορθολογιστής. Και σήμερα μπορεί να μας πείθει ο Σάντσο, δηλαδή να νιώθουμε ότι πρέπει να είμαστε ορθολογιστές και λογικοί, αλλά εκείνο που μας γοητεύει νομίζω είναι ο Δον Κιχώτης που μας λείπει. Και γι' αυτό ίσως είναι στην οδό μηδέν. Δηλαδή πάμε σε έναν δρόμο που δεν έχουμε λίγη φαντασία, λίγη τρυφερότητα, λίγη ευαισθησία, πέρα από τα καθημερινά που μας τη δείχνουμε συμβατικά. Μια ουσιαστική πώς το πω, αναστήλωση κάποιων αθώων συναισθημάτων που μέσα στην καθημερινή τριβή έχουν θολώσει και μας φαίνονται λίγο εξωγήινα. Και έχουν γίνει αποθυμένα πια. Έχουν και αποθυμένα, αλλά και τα υποτιμούμε ως κάτι περιττό. Δηλαδή είναι πολύ σπουδαίο να πει σε κάποιον «γεια σου», να διδάξεις τα μάτια και να νιώσεις, ας πούμε, αυτή την επικοινωνία. Σήμερα το θεωρούμε απλώς μια τυπική διαδικασία. Έτσι. Μια τυπική διαδικασία. Σε αυτό το σημείο όμως θα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Πέτρικη στην Οδό 0, από ένα βίντεο που μας φέρατε από το Μέγαρο Μουσικής. Και ήθελα να πω εδώ ότι είναι για φωνή και πιάνο. Αυτό έτσι. Εμένα με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί πιστεύω ότι πολλές φορές το υψηλό δεν χρειάζεται πολλά μέσα εκφραστικά. Το υψηλό και λιτό. Ναι, το υψηλό και λιτό είναι και ταυτόχρονα και άκρος ελληνικό, δωρικότατο. Η Μαρία Φαραντούρη έχει αυτή τη δωρικότητα μέσα της. Είναι το «Έτσι σε ρωτάει» από τη Βεατρίκη στην Οδό 0, Μίκης Θοδωράκης, Διονύσης Καρατζάς. Στο πιάνο. Η Ντόρα Μπακοπούλου, Μαρία Φαραντούρη. Oh.
ορίζοντα θάλει ο άλλος ωραίος κόσμος. Έτσι σε ρωτάω για τον ουρανό και για το σώμα σου και λιωστεύω. Φίλοι τηλεθεατές, στη σημερινή εκπομπή προς εκκλησιασμών, προσκεκλημένος, ο Διονύσης Καρατζάς. Ακούσαμε μόλις ένα ποίημα του, μελοποιημένο από τον Μίκη Θεοδωράκη με τη Μαρία Φαραντούρη και την Τώρα Βακοπούλο στο πιάνο. Τέσσερες ποιητικές συλλογές ή τέσσερους κύκλους ποιημάτων, έτσι, έχει μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, κύριε Καρατζά, ότι σε ένα γράμμα του προς εσάς λέει ότι η ποίησή σου ήρθε να με συναντήσει σε μια στιγμή που διψούσα Ελλάδα. Μιλάς απλά καθημερινά με εικόνες που είδαμε και βλέπουμε γύρω μας κάθε στιγμή, χωρίς να συνειδητοποιήσουμε ότι αποτελούν την ουσία της ζωής μας. Όταν λες σε πόλεις ελληνικές, οι πόλεις που ζήσαμε και που ζούμε γίνονται δια μιας ελληνικές. Χωρίς νομίζω να είναι σκοπός σας ένας ελληνοκεντρισμός που ίσως είναι της μόδας, ναι, έτσι. Ελκύσατε το Μίκη Θεοδωράκη με κάποιο είδους ελληνικότητα. Τι ουσία, τι περιεχόμενο έχει αυτή? Ελληνικό είναι ότι είναι αληθινό. Διονύσης Σολωμός. Ο Θεοτοκάς λέει ότι ελληνικό είναι ότι βγαίνει με αγάπη από την καρδιά και την ψυχή των ανθρώπων του έθνους μας. Και επομένως, ό,τι είναι αληθινό δεν μπορεί παρά να είναι ανθρώπινο σε πρώτη βάση. Και απλώς επενδύεται με την ιδιαιτερότητα του κάθε έθνους στο οποίο αναφερόμαστε. Δηλαδή, ένα αληθινό όντως πράγμα δεν μειώνει την αξία, δεν χάνει την αξία του, είτε αν ονομαστεί ελληνικό, ιταλικό ή οτιδήποτε. Το έχει πει και ο Θουκυδίδης βέβαια, ότι ανδρώνα επιφανών πάσα γη τάφος. Θέλω να πω δηλαδή ότι ό,τι είναι αληθινό δεν προσδιορίζεται, δεν περιορίζεται από εθνικότητα. Επομένως, το είπε και στην αρχή, ότι είστε διεθνής ως ποιητής. Ναι, αυτό μάλλον ήταν λογοπαίγνιο και για να αστειευτούμε, αλλά ό,τι είναι ελληνικό, μάλλον να το πω ανάποδα, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει ελληνοκεντρικό. Πολύ ωραία. Δηλαδή, τι σημαίνει βάζω ως κέντρο την Ελλάδα, γιατί θα μπορούσα να έχω τίποτα άλλο ως κέντρο, αφού είμαι Έλληνας. Ή θα μπορούσε, δηλαδή, είναι αυτά τα επίπλαστα πράγματα, τα οποία είναι ευρήματα για να δικαιολογήσουμε κάποιες αδυναμίες μας ή κάποια κενά μας. Ή είσαι Έλληνας ή δεν είσαι. Και το Έλληνας δεν θα φανεί αν πάρεις το όπλο να πολεμήσεις. Το Έλληνας θα φανεί με τη συνέπεια της ζωής, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και έχει διαποτιστεί μέσα από την ιστορία και τους πολιτισμούς που έχουν περάσει από αυτό το χώρο τον οποίο τον αγαπάμε. Άρα το επίθετο ελληνικός εγώ το χρησιμοποιώ όποτε το χρησιμοποιώ λίγες φορές, το χρησιμοποιώ με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Και προφανώς ο Μίκης Θεοδωράκης, έχοντας αγγίξει αυτή την ελληνική πραγματικότητα ως αλήθεια μέσα από άλλους δρόμους, γνωστούς αγωνιστικούς και από άλλες διαδρομές πνεύματος, συναντήθηκε με τη δική μου ποίηση. Αυτό με τιμά και με κολακεύει. Είχατε υποπτευτεί ποτέ αυτή τη συνεργασία? Όχι ποτέ, και να το τονίσω άλλη μια φορά και μαζί που είμαστε, ότι δεν είχα φιλοδοξία να γίνω στιχουργός. Μικρός θα το εξομολογηθώ ότι είχα έτσι την αίσθηση, την επιθυμία. Με εγωίτευε ο τίτλος ποιητής, η ποίηση. Διάβαζα από μικρός ποίηματα, βέβαια αμφίβολης ποιότητας για τα χρόνια, δεν είχαμε τις δυνατότητες, αλλά με κέντριζε κάτι, αλλά στιχουργός όχι. Βέβαια, η ποίηση από μέσα της έχει ένα ρυθμό. Ένα εσωτερικό ρυθμό. Ακριβώς, δεν είναι εξωτερικό της ομοιοκαταληξίας, ενώ ένα εσωτερικό της ανάσας, όπως διαρθρώνεται ο στίχος και ολοκληρώνεται το ποίημα με μια ροή.
που υλοποιείται με τις λέξεις, αλλά παραπέμπει και οθείται από αυτό το ρυθμό της καρδιάς της ανάσας. Πιστεύω λοιπόν ότι ο μουσικός από τη στιγμή που μπορέσει να νιώσει αυτό τον παλμό του ποίηματος και να τον εκφράσει με τη δική του ευαισθησία από εκεί πέρα, θεωρώ ότι είναι πετυχημένο. Το λέω ίσως να προλάβω μια ερώτηση για το πρόβλημα αν μελοποιείται η ποίηση ή όχι, που χρόνια κουβεντιάζεται αυτό το θέμα. Εγώ νομίζω ότι η ποίηση έχει μέσα της μέλος, όπως και η μουσική έχει μέσα της ποιητικότητα. Άρα, που έχει ίδιον μέλος, μπορεί να είναι αυτόνομη και να μην χρειάζεται την επένδυση τη μουσική. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά εάν εκφραστεί είναι αυτό που έλεγε ο Στραβίνσκι, για άλλο λόγο, μουσική ποιητική. Έτσι. Όπως και εγώ είχα πει το καλοκαίρι που είχαμε συναντηθεί σε ένα συμπόσιο, ότι η ποίηση είναι η μουσική είναι η ποίηση του ανέκφραστου. Μάλιστα. Αυτό που δεν μπορεί να πούνε οι λέξεις. Το λέει η μουσική. Το λέει η μουσική. Επομένως, όταν η μουσική έρχεται να συμπληρώσει ή να προεκτείνει το ποίημα πέρα από τις λέξεις στον ήχο πια, νομίζω ότι είναι μια ευτυχής στιγμή. Αυτό όμως δεν είμαι εγώ τουλάχιστον σε θέση να κρίνω πόσο πετυχαίνει μια τέτοια μελοποίηση ή όχι. Εκείνο που μπορώ μόνο είναι να σέβομαι το δημιουργό. Δηλαδή, το δικό μου ποίημα μπορεί να το σεβαστεί κάποιος άλλος ή να αναγνωρίσει αν είναι καλό ή κακό. Τη μουσική που επενδύει, με την οποία επενδύει κάποιος, στην περίπτωση μας ο Μίτσης Θεοδωράκης σε ένα ποίημά μου, νομίζω ότι εγώ αισθάνομαι ότι νιώθω μέσα από την μελοποίηση, αλλά δεν πάβει να είναι έργο του Μίκη Θεοδωράκη πια. Εμένα το έργο μου σταματάει στο κείμενο, στην ποίηση. Ας κρυθεί η μουσική. Όλα αυτά τα λέω απλώς για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα όρια των δημιουργών, γιατί κάπου μπερδευόμαστε. Μήπως έχετε νιώσει όμως την συμπλήρωση εντός εισαγωγικών του λόγου σας μέσω της μουσικής του Θεοδωράκη σε κάποιες στιγμές? Με τις λίγες γνώσεις μουσικής που έχω, δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις, εμένα τουλάχιστον με συγκινεί και με προεκτείνει και μου ανοίγει έτσι σαν σε οθόνη, μου φέρνει τις εμπειρίες, δεν ξέρω, με έναν παράξενο τρόπο. Γιατί σίγουρα όταν γράφει κανείς κάτι, έχει στο μυαλό του συγκεκριμένα πράγματα, καταστάσεις, πρόσωπα. Από εκεί και πέρα φεύγει το δημιούργημα, ξεκορμίζει. Αλλά η μουσική είναι ένας δρόμος επιστροφής σε αυτές τις αρχαίγονες εμπειρίες της ζωής. Γράφω, χαράζω, πονά στη γραφή. Άλλη κουβέντα αυτό, άλλη ιστορία. Δεν είναι απλώς πένα στυλό και γράφω. Ναι. Αυτό είναι πάλι, μια φορά, έτσι το βαθιά κουβέντα λίγο, ναι. Και βέβαια, γιατί είναι και ο Ελίτης το λέει κάπου αυτό, ότι υπάρχει αυτή η πάλι με τις λέξεις έτσι. Και η γραφή είναι μια επώδυνη διαδικασία. Ούτως ή άλλως είναι επώδυνη η γραφή, ακόμα και η αντιγραφή είναι επώδυνη, γιατί πρέπει να δαπανίσεις ένα χρόνο να αντιγράψεις, ας πούμε, και να μπεις στον κόπο να παρακολουθείς τι αντιγράφεις. Το λέω σχηματικά αυτό. Παρακολουθώντας όμως πρόσφατα τον Νοέμβριο τα λυρικότερα στο Μέγαρο Μουσικής, τα λυρικότερα έχουν εκδοθεί σε δίσκο πρώτα στη Γερμανία με γερμανικό ensemble. Ναι, με τον τίτλο Poetica. Το λέω, αν μου επιτρέπετε, απλώς γιατί ήδη έχει κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα, ναι. Και μήπως υπάρξει σύγχυση, το Poetica είναι το λυρικότερα τα ελληνικά στον ναι. τίτλο. Και εγώ ακούγοντας αυτή τη μουσική εκεί, ερμηνευμένη θαυμάσια, μάλιστα συμμετείχαν εκεί και οι δικοί μας ισορροί της Πάτρας. Και αυτό που έτσι εισέπραξα είναι ότι σε ένα-δυο ποίηματα, παύλα τραγούδια, η μουσική του Θεοδωράκη ανεδείκνυε τροποντινά τον ποιητικό λόγο σας, που βέβαια αν δεν υπήρχε δεν θα μπορούσε να γραφτεί, δηλαδή υπάρχει έτσι. Μια αλληλοπεριχώρηση. Μια αλληλοπεριχώρηση. Αυτή η σύζευξη, όταν εγώ ως θεατής ακροατής την εισπράττω, ως πετυχημένη, είναι νομίζω μια ευτυχή στιγμή και για εσάς θα πρέπει να είναι. Σίγουρα, και εγώ θα ήθελα να τονίσω αυτό, ότι ευτύχησα να συνεργαστώ με τον Μίκη Θεοδωράκη σε ένα τέτοιο επίπεδο αλληλοσεβασμού. Δηλαδή, σέβομαι τον Μίκη Θεοδωράκη, πώς αλλιώς θα μπορούσα βέβαια να συμπεριφερθώ, αλλά το λέω πέρα από ρομαντισμούς, στη διαδικασία της δημιουργίας. Δηλαδή, δεν παρεμβαίνω με την έννοια ότι δεν γράφω στίχους σε μια μουσική. Είναι μάλιστα. ποίηματα. Και βλέπω ότι με σέβεται και ο Μίκης από τη στιγμή που περιορίζεται στο κείμενο.
Πολύ. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να αλλάξω ή να γράψω κάτι άλλο ή οτιδήποτε. Αυτό ο σεβασμός δείχνει τη γνησιότητα και της ανθρώπινης προσωπικής μας σχέσης, 10 χρόνια τώρα φιλία που έχουμε. Μάλιστα. Θα ήθελα να περάσουμε και σε ένα θέμα πολύ σημαντικό, ίσως αποτελέσει και αυτό το κείμενο μιας άλλης κουβέντας μας, αλλά νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να το αφήσω έτσι. Έχω μπροστά μου τον Ελίτη και τα δημόσια και τα ιδιωτικά και ο ποιητής μπαίνει σε ένα πειρασμό να μιλήσει για την προβολή της τέχνης μέσα στην ίδια τη ζωή. Δηλαδή ότι η τέχνη δεν είναι κάτι ξεκομμένο από την πραγματικότητα του βίου, του καθημερινού με όλες του τις ατέλειες, αλλά δυναμικά υπάρχει σε αυτόν. Λέει λοιπόν, οι νόμοι της τέχνης είναι και νόμοι της ζωής. Και ο πολιτικός οφείλει να μην διαφέρει σαν αντίληψη από τον καλλιτέχνη, εγώ εδώ βάζω ο πολιτικός και ο κάθε άνθρωπος, και στην αντίληψη του καλλιτέχνη ο αγώνας για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι αγώνας για την ορθή έκφραση και τίποτε άλλο. Θα συμφωνήσω απόλυτα και πρέπει να ξεχωρίζουμε μερικά πράγματα. Γι' αυτό μιλάω και έτσι με έναν τρόπο αποφασιστικό σε αυτό το σημείο. Όλοι μας έχουμε τα σπέρματα της τέχνης μέσα μας. Δηλαδή, αν περιοριστούμε στην ποίηση, όλοι μας νιώθουμε ποιητικά. Συνεπώς, ο ποιητής δεν είναι ένας εξωγήινος, αλλά είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να εκφράζει αυτά που νιώθει ο κάθε άνθρωπος. Ένα αυτό. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω και το θεωρώ πιο καθοριστικό στη συζήτησή μας, είναι πως έχουμε δύο πραγματικότητες. Η μία είναι η πραγματικότητα που τη συλλαμβάνουμε με τις αισθήσεις μας, τις γνωστές. Έτσι απλοϊκά και σχηματικά για να συνοηθούμε, θα την ονόμαζα υλική πραγματικότητα. Δηλαδή υπάρχει κάτι επειδή, μπράβο, επειδή το βλέπω. Χτιστή πραγματικότητα. Πολύ όμορφη λέξη. Υπάρχει όμως και η άλλη πραγματικότητα που συλλαμβάνεται με τις υπεραισθήσεις. Για να γίνω κατανοητός, υπενήσωμαι και εννοώ την πίστη, τον έρωτα, τη φαντασία. Η τέχνη λοιπόν τι κάνει τώρα? Προσπαθεί να κάνει μια αναγωγή των πραγμάτων από την πρώτη πραγματικότητα στην άλλη πραγματικότητα, από την πραγματικότητα των αισθητών στην πραγματικότητα των υπεραισθητών. Δηλαδή η αναγωγή αυτή έχει την έννοια της πνευματικοποίησης, δηλαδή να δώσει την πνευματική ιδέα που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ποιότητα. Ναι. Εκεί λοιπόν είναι το αδύναμο σημείο του κοινού ανθρώπου, ας το ονομάσουμε έτσι για να συνογιόμαστε, που δεν μπορεί να ξεφύγει από την πραγματικότητα, την καθημερινή, την τετριμένη, και επομένως την τέχνη τη βλέπει σαν κάτι έξω από τον εαυτό του, έξω από τη ζωή του. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι η τέχνη είναι ακριβώς η προέκταση, αλλά προς τα πάνω, της καθημερινής του ζωής. Και γι' αυτό η τέχνη χρειάζεται αυτή την μοίηση. Δηλαδή χρειάζεται ο άνθρωπος να γυμναστεί εσωτερικά. Άσκηση. Είναι άσκηση. Βέβαια, εδώ να διαχωρίσω ότι η τέχνη δεν έχει ηθικό χαρακτήρα. Δηλαδή, μην περιμένουμε ότι η τέχνη να μας κάνει καλούς ανθρώπους. Γιατί από εκεί και πέρα πέφτουμε σε άλλες διαστάσεις, τι σημαίνει καλό και αν είναι για μένα καλό αυτό δεν είναι για σένα και πάει λέγοντας. Η τέχνη έχει έναν μόνο σκοπό, να απελευθερώνει. Τώρα όπως θέλει ο καθένας να το εννοεί. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο. Δεν θα διαφωνήσω. Ελευθερία εν Χριστώ, δεν θα διαφωνήσω. Εκεί, αλλά ελευθερία, αυτό είναι το θέμα, έτσι. Το αιτούμενο. Επομένως, να πώς συναντιόνται όλα τα πράγματα και πώς μπορεί ένας άνθρωπος να συμβιώνει σε τέτοιες καταστάσεις. Και γι' αυτό έχουμε και πολύ σπουδαίους ποιητές, εκκλησιαστικούς άνδρες. Έτσι, από το Ρωμανό και τα λοιπά. Οι γνωστοί να μην μπούμε σε αυτό το χώρο. Αλλά μόνο και μόνο για να αποδείξουμε ότι η ποίηση είναι μία κλίμακα απελευθέρωσης. Γι' αυτό λέει, όπως η τέχνη όλοι συνολικά. Γι' αυτό λέει πάλι ο Ελίτης ότι ας υπάρχει κι ένας, και αυτός ας είναι αυτός που δεν βλέπει μόνο τα αισθητά, που να διατηρεί το δικαίωμα να προσβλέπει σε αυτά που δεν υπάρχουν. Έτσι. Αλλά θα έπρεπε και θα μπορούσαν να υπάρχουν. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό λείπει από την πολιτική. Ότι περιορίζεται στο ορατό, και μάλιστα για να εστιαστώ λίγο, στο ορατό, στο χρόνο των 4 ετών, για τους γνωστούς λόγους. Ναι.
έτσι σαν παρένθεση αυτό, αλλά ακριβώς και γι' αυτό κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι μέτοχος της τέχνης, αρκεί να έχει μία αίσθηση και μία απέτηση από τον εαυτό του. Και αυτό σημαίνει με όλες τις τέχνες, με τη μουσική κλπ. Γιατί, ας πούμε, λένε πολλοί, δεν νιώθω την κλασική μουσική. Δεν είναι ότι είναι δύσκολη η κλασική μουσική, είναι απλώς δεν έχουμε την παιδεία, δεν έχουμε γυμναστεί. Ακριβώς. Σε ένα όλα τα πράγματα θέλουν μια άσκηση. Όπως και η ποιήση. Για να διαβάσει κάποιος ποιήση, πρέπει να έχει ενδιατρύψει προηγουμένως. Και όχι ότι η παλιά μορφή ποιήση, με τις ομοκαταληξίες γνωστές, ότι ήταν πιο εύκολη. Όχι καθόλου. Απλώς μας βόλευε στην απομνημόνευση και τη θεωρούσαμε πιο βατή και κύριε πιο Καρατζά, προσιτή. Ο Διονύσος Σολωμός εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολος παρότι έχει ομοκαταληξία. Όπως και το δημοτικό τραγούδι. Όπως το δημοτικό τραγούδι. Που περιέχει έναν θαυμάσιο και ύψιστο υπερρεαλισμό. Έτσι. Έτσι για να πολύ ωραία. Και σουρεαλισμό και υπερρεαλισμό. Βέβαια. Υπάρχει και στην Εκκλησία έτσι, που είναι δημοτικό τραγούδι, θα μπορούσε να ήταν, λέει, σκυρτήσατε τα όρη. Και η βουνή ως αρνία επίσης κυρτίσεται. Τρομερά πράγματα, δηλαδή τα όρη και τα βουνά. Έτσι. Και κοιτάξτε τώρα η γλώσσα, αν μου επιτρέπετε μια ωραία, η βουνή, ο βουνός. Mm-hmm. Αυτό έχει σημασία που λέγαμε για τη γλώσσα στην πρώτη στην φάση της κουβέντας μας, ότι πώς διαμορφώνουμε τις λέξεις, πώς απομακρυνθήκαμε από το βουνό, το οποίο είχε αρσενικό γένος, που έκφραζε μια δύναμη, και αφού χάσαμε από τα μάτια μας και βασιζόμενοι σε ό,τι βλέπουμε μόνο, έγινε ουδέτερο πράγμα. Και έγινε το βουνό. Ουδέτερο, δεν μας διαφέρει. Δεν έχει δηλαδή ποιότητα συγκεκριμένη. Ενώ εκεί ήταν ο βουνός. Ο αρχαίος άνθρωπος, και τώρα ο αρχαίος εννοώ τον πρωτόγονο πιθανόν, τον έβλεπε τον βουνό. Τον ονόμαζε αρσενικό. Ήταν ένας ίσιος, βαρύς. Τώρα εμείς έχουμε. Και να υπάρχει δίπλα μας δεν το νιώθουμε. Και θυμήθηκα τώρα και ένα άλλο που λέει: σταλάξατε τα όρη γλυκασμών. Αυτό είναι καταπληκτικό υπό την έννοια του ότι. Το όρος πια είναι εντελώς κάτι προσωπικό, έτσι. Το οποίο έχει και μια ενεργητικότητα να μπορεί να σταλάξει γλυκασμό. Είναι τρυφερότητα. Τρυφερότητα. Πέρα από το απαντοχή, την επιβλητικότητα, ναι. Αυτή την ποιητική. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, δεσμευόμαστε να τα ξαναπούμε εδώ, για να μην σας ταλαιπωρήσω άλλο. Σας ευχαριστώ και για να ασκηθούμε λίγο στην μουσική του Θεοδωράκη με την δική σας έτσι, ποιητική κατάθεση από την κρυφή ζωή του ήλιου με την Μαρία Φαραντούρη στο πιάνο η Ντόρα Μπακοπούλου. Αγαπητοί τηλεθεατές, ο Διονύσης Καρατζάς ήταν σήμερα στην εκπομπή προς εκκλησιασμών. Χαίρετε. Όταν οι μέρες κατεβαίνουν χαμηλά με ατυρίκη, μπερδεύεται ο ήλιος στα δέντρα και στα δέντρα.
τότε χώμα και στιγμή.